Τώρα έχουμε αριστερή κυβέρνηση που είναι ευαισθητοποιημένη. Άμα είχαμε δεξιούς, δηλαδή τι χειρότερο θα γινόταν? Το αριστερή, ευαισθητοποιημένη, προοδευτική δεν είναι για μένα επίθετα που ταιριάζουν με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι από τις πιο συντηρητικές κυβερνήσεις που είχαμε ποτέ. Το έχει δείξει σε πάρα πολλά πράγματα. Αυτοπροσδιορισμό, έτσι. Το έχει δείξει με τον τρόπο που, με τη συνεργασία του με τον Πάνο Καμένο και τους ΑΝΕΠ. Το έχει δείξει με τον τρόπο που έχει φερθεί με τον Γάντι στη Χρυσή Αυγή σε πάρα πολλά ζητήματα. Έχει ενδιαφέρον να σκεφτούμε πώς ήρθαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι στην Ελλάδα, γιατί προφανώς υπήρχε ένας τρομακτικός πόλεμος στη Συρία, ο οποίος όμως υπήρχε ήδη πιο πριν. Να θυμίσουμε ότι όλοι οι εκπρόσωποι του ΣΥΡΙΖΑ βγαίναν στα κανάλια για 5 χρόνια και λέγανε ότι εμείς έτσι θα το λύσουμε το μεταναστευτικό. Όποιος θα έρθει στην Ελλάδα, τόσο με χαρτιά να πάει όπου θέλει. Αυτό μεταδιδόταν σε αυτές τις χώρες. Το δίδω, λέγανε. Είχε κεφαλής την κυρία Τασία που έλεγε την Χριστοδουλοπούλου, η οποία έλεγε ότι ήρθαν εδώ να λιάζονται. Ο κεφαλής ήταν ο Τσίπρας. Η Χριστοδουλοπούλου ήταν εκεί για να τρώει ξύλο. Ευθύνη για όλα αυτά έχει ο Τσίπρας. Αυτό είναι ο βασικός υπεύθυνος για ό,τι έχει συμβεί. Και υπήρχε και μια άλλη εκδοχή, η εκδοχή των ανεξάρτητων Ελλήνων, που έλεγε ότι άμα χρειαστεί κιόλας θα φορτώσουμε και μερικούς τζιχαντιστές. Εκεί θέλω να καταλήξω. Ήρθαν λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι εδώ. Τους μπουζουριάσαν, τους βάζαν σε κανονικότατα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή στη Μόρια. Εδώ υπάρχουν εμπειρογνώμονες που έχουν πει ότι υπάρχουν αντίστοιχα στρατόπεδα στην Κένια που είναι καλύτερα από αυτό που έχουμε στείλει. Χειρότερο από την Αμυγδαλέζα ή καλύτερο? Η Αμυγδαλέζα που ήταν ένα κολαστήριο ουσιαστικά, είναι τώρα είναι το Χίλτον, ας πούμε. Είναι η Μεγάλη Βρετάνια. Δεν υπάρχει σύγκριση. Οι εικόνες που βλέπαμε όσο μιλούσαμε, δεν ξέρω αν κοιτάξατε καθόλου τις εικόνες που περνούσαν, είναι πολύ χαρακτηριστικές. Αφού λοιπόν ήρθαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε η κυβέρνηση να τους χρησιμοποιήσει για να εκβιάσει την Ευρώπη. Και εκεί βγήκε ο κύριος Καμένος, τους χαρακτήρισε και τζιχαντιστές και είπε: για προσέχτε, γιατί θα σας στείλουμε αν δεν μας χαρίσατε χρήματα. Αυτό είπα. Τους χρησιμοποίησε ως ομήρους κανονικά. Οι άλλοι κλείσανε τα σύνορα και αυτοί οι άνθρωποι που τους βλέπουμε στην πλατεία στο τέλος και γράφει όλο στο Facebook: πω, τι αηδία, τι είναι αυτή. Έχετε καταλάβει τι έχουν τραβήξει αυτοί οι άνθρωποι? Έχετε καταλάβει τι έχουν περάσει για να βρεθούν εκεί? Ναι, και τι άλλο έχουν μπροστά τους. Και γι' αυτό το πράγμα προφανώς φέρει μεγάλη ευθύνη και η Ευρωπαϊκή Ένωση, προφανώς φέρουν ευθύνη και πολλές άλλες κυβερνήσεις και προηγούμενες, αλλά τη βασική ευθύνη την